Επισοδιακή ήταν η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Δευτέρας 16 Οκτωβρίου μεταξύ Αιγύπτου και Αλγερίας. Ο αγώνας της Αιγύπτου με την Αλγερία που ήρθε ισόπαλο 1-1 ήταν φιλικός και οι δύο ομάδες σε χαλαρό κλίμα θα έκαναν δοκιμές και οι προπονητές θα έβγαζαν χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, για τον προπονητή των Αλεπούδων, Τζαμέλ Μπελμαντή, τα πράγματα ξεφύγαν και έτσι αρπάχτηκε με τον παίκτη της ομάδας του, Σάιντ Όλα άρχισαν στο 63ο λεπτό. Η Αίγυπτο που έπαιζε με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω αποβόλη του Χάνη, μόλις είχε καταφέρει να προηγηθεί χάρη στον γκολ του Χαμντί Φατί στο 62ο λεπτό. Ο Μπελμαντί έδωσε σήμα να γίνει αλλαγή και να βγει ο Μπεν Ραχμά από τον αγωνιστικό χώρο και τη θέση του να πάρει ο Χουσέμ Αουάρ. Ο άσος τη Ουεστ δεν το πήρε καλά. Εκναυρίστηκε και βγαίνοντα από τον αγωνιστικό χώρο δεν έδωσε το χέρι του στον προπονητή του. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Τζαμέλ Μπελμαντί άρπαξε τον Μπεν Ράχμα από τον Ουγιακά και του ζήτησε το λόγο που δεν τον χαιρέτησε όταν έγινε η αλλαγή και εκείνο κατευθυνόταν προ τον Πάγκο. Η ένταση ανάμεσα στον Τζαμέλ Μπελμαντί και τον Σαϊντ Μπεν Ράχμα δεν κράτησε για πολύ. Ο Μπεν Ράχμα δεν αντέδρασε και μάλλον ξαφνιάστηκε με τη συμπεριφορά του προπονητή του, ενώ σε συνέχεια όταν έκατσε στον Πάγκο παρενέβησαν και οι ψυχρεμότεροι και το επεισόδιο έληξε εκεί.